κάτι. Μάσε μας, αδερφάκι μου. Σας παρακαλώ, μια ερώτηση μόνο. Αφήστε την ήσυχη, τέλος πάντων, μα δεν καταλαβαίνετε. Μα σας παρακαλώ. Τι θέλετε, κυρία, να σας πω. Αν θα ξαναπαντρευτώ. Λοιπόν, όχι, δεν ξαναπαντρεύομαι. Ούτε με ολική νάρκωση. Τέλος. Περάστε, κύριε. Όχι, σου δώσε ένα μπάτς, μου σπάς τη μύτη. Τώρα, ας το καλό. Και περιμένει ο άνθρωπος να του δώσει συνέντευξη. Και εσάς σας περιμένουν αυτοί εδώ μέσα. Ποιοι? Αυτοί εδώ μέσα σας περιμένουν. Και ο Μάγκυρας περιμένει, σας ταΐσει το κορυδαλό το μεσημέρι. Εμένα περιμένει. Βεβαίως. Και δεν τους έχει ταΐσει τους άλλους? Όχι. Τι χιούμορ έχεις, ρε παιδάκι μου. Ελάτε, κύριε, τι συνέντευξη θέλετε? Κύριε, μήπως έχετε να μου δώσετε κάτι για το αυριανό φίλο? Ναι, έχω τη μίξα που χτύπησα. Και γράφτε τη στο φίλο. Άσε με, ρε φίλε. Ελάτε. Ορίστε, σε μένα μιλάς. Εσύ γιατί μιλάς σε μένα? Ρωτάω πόσα έφαγες. Καμιά δεκαριά. Τι λες, βρε θηρίο, και χωρίς ανασωλή, ε. Α, συγγνώμη, νομίζω πως για άλλο θέμα ρωτάτε εσείς και άλλο κατάλαβα εγώ. Δεν ρωτάμε, αυτός ρωτάει. Ρωτάω πόσα έφαγες. Αν εννοείται φυλακή, 2 χρόνια. Και τα 10 που είπες ήδη. Είναι εκατομμύρια. Μεταλλικές? Όχι, αληθινές, χάρτινες. Τόσα μου στήχησε η Άντζελα και η Κατερίνα. Τι εστί Άντζελα και τι εστί Κατερίνα? 2 τιγρίτσες που αγόρασα στον ζωολογικό κήπο της Σιγκαπούρης. Ας το καλό. Έχει ζωολογικό κήπο η Σιγκαπούρη? Γιατί να μην έχει? Αυτό να μου πεις. Πως αγόρασες τιγρίτσες? Να τις κάνεις τι? Αυτό είναι μια ολόκληρη ιστορία, φίλε μου. Αλήθεια, εσύ πόσο θα φιλοξενηθείς τον κορίδαλο? Άσε, εμένα μου ρίξανε 1,5, αλλά θα βγω. Βέβαια, έτσι είναι αυτός. Μπαινοβγαίνει. Ο σε τυγρίτσες, ναι. Και τώρα που σε του φτιάζουνε μπαγλαμά, τι θα τις κάνει, θα τις δώσει κανένα τσίρκο? Ναι. Τη μια στο τσίρκο του Λευκού Πύργου και την άλλη στο ψυχικό. Έχει τσίρκο το ψυχικό? Πού? Έχει, πίσω από κάτι δέντρα. Αμάν, αδερφέ μου, πολυλογία. Διαμαρτύρεται το όργανο της τάξης, γι' αυτό ας ρίξουμε κανένα υπνάκο μέχρι να φτάσουμε. Άλλωστε έχουμε να τα πούμε, χειμώνα, άνοιξη, καλοκαίρι. Άμπα, δεν σκοπεύω να μείνω 1,5 χρόνο. Θα βγω. Σβήσω. Ξέρετε γιατί είμαι μέσα, καταλάβατε. Δεσμοφύλακας. Ορίστε. Πηγαίνω, τι είναι αυτό που γράφεις, για τη ρόπιτα? Απλώς. Σε
Συμπαθέστε. 24 μήτα πτέρυγα. Τι άκουσα, τσιγκάνι τι να είμαστε. Ναι, βρε τυχεράκια, για να σου πω και την υπόλοιπη ιστορία με τις τυγρίτσες μου. Κρίμα, και εγώ νόμιζα να μου λες ο παραμύθι οι 7 νάνοι της Γιονάτη. Έλα το Γιονάτη. Οχ, και εσύ νάνε. Οχ, μέσα. Και κατά μάγισσα. Μέσα. Μια ώρα μας έχεις εδώ πέρα και δεν μπορούμε να πούμε. Τι έγινε, πού πας εσύ? Ρε εσύ, αυτός μας κλειδώνει ρε. Το κορδαλό είσαι φίλε, είσαι συμπαχάμες. Α, μας κλείδωσε σοβαρά αυτός δηλαδή? Είναι απλό, 5 εφτάρια και ένα οχτάρι. Ο κλειδαράς θα βρίσκεται εδώ. Ωραίος είσαι ρε. Πού είσαι, εσύ ανέβα επάνω γιατί φτάνεις έτσι? Έλα. Ήχεπα. Ωπα. Εσύ, έλα. Εδώ δεν έχει καπινέ ρε, πού θα κατουράμε ρε? Στις χούφτες μας. Ως τέτοιο λεγάμενος, δύο-δύο τις γυναίκες, βέβαια. Και πώς θα βόλεψες, τις παντρεύτηκες τις δύο? Βεβαίως, και τις δύο. Άκου φιλάρα, εγώ είμαι πιλότος. Και σένα μου ταξίδι στη Θεσσαλονίκη διανυκτέρευσα εκεί. Και με κάτι φίλους το βράδυ βγήκαμε να διασκεδάσουμε. Γράφω όπως θέλω εγώ. Όπου θέλω παράγραφο αλλάζω. Όπου θέλω τελεία εγώ βάζω. Να μου μάθει.
παρήγγειλα, εσείς θα πάρετε. Εγώ προσωπικό στην... με το μικρόφωνο. Α, το πίστεψε, ρε. Εμπρός. Επιτρέπετε. Τι θέλετε. Σας συμβαίνει τίποτα. Όχι. Απλώς, έτσι που σας είδα στην πίστα που τραγουδούσατε, είπα ότι εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Και μια μέρα θα παντρευτούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είμαι σίγουρος. Μήπως είστε πολύ βιαστικός. Ακόμα ούτε το όνομά σας δεν γνωρίζουν. Το όνομά μου θα το μάθετε τώρα. Με λένε Τόμπρα Λέξη, του Γεωργίου και της Εκατερίνης, το γένος Παπαψάλτη. Ένα, δύο, γεια σου κορμάρα μου. Γιατί οι δικές σου οι κοκάλες είναι καλύτερες. Βρε στο διάλο, έτσι. Δεν θέλω αυθάδιες, εντάξει. Ανάτος. Ήρθε. Καλώς ήταν. Πώς από εδώ. Περάστε έξω για προαφλισμό. Τι πράγμα. Προαφλισμό. Α, πολύ ωραία. Θα πάμε να παίξουμε βόλεϊ. Όχι, βόλεϊ δεν μ' αρέσει. Τότε θα πάμε να παίξουμε ποδόσφαιρο. Ούτε ποδόσφαιρο. Τι στο διάλο σου αρέσει. Μπάστε. Α, μπάσκετ. Πολύ ωραία. Εσύ θα είσαι για τα rebound. Εσύ playmaker και εγώ σαν κοψίματα. Εσύ στα κοψίματα, εντάξει, καλώς το να. Εσείς δεν αφήνετε τον μπάσκετ να παίξουμε χαρτιά. Έχω τράπουλα. Τράπουλα, αφού απαγορεύεται εδώ μέσα. Ρε, φτιάξα μόνος μου από πακέτα τσιγάρα. Από πακέτα τσιγάρα το φτιάξα μόνος του, ρε. Ρε, τον παγκάσα, κοίταξε να δεις τι έχει φτιάξει. Περίφημα. Παίζοντας χαρτιά, θα μου πεις την υπόλοιπη ιστορία των γυναικών σου. Πώς είπες, τη λέγανε την έτη σου, Κατερίνα. Ναι, Κατερίνα τη λέγανε. Κλασικής μόρφωσης, σπουδαίο κορίτσι. Πανεπιστημιάδα να πούμε. Όχι, όχι, ρε. Ποδία, συναυλίες και τέτοια πράγματα. Καλά, πού την γνώρισες. Α, σε μια συναυλία. Το μανάρι μου καθόταν δίπλα μου και μόλις την είδα σκέφτηκα και λέω: από εδώ και πέρα εσύ θα ανήκεις στη δική μου συμφωνική ορχήστρα. Το πρόγραμμα σας παρακαλώ. Μετά θέλετε να πάμε για σουβλάκι. Δεν μπορώ. Γιατί. Έχω τη μαμά. Ζει ακόμα. Μήπως έχετε ώρα. Μου είχαν φέρει ένα ρολόι από την Αμερική που έβγαινε ένας κούκος. Αλλά κάθε φορά που έβγαινε ο κόπανος με ρώταγε τι ώρα είναι. Μάζεψτε, μάζεψτε. Προαπλισμός, τέλος. Τσιτσιλάκι, στο κλουβί σου. Ναι, να του πάρεις και μία μπανάνα να σου κάνει την τζίτα. Μην του κολλά, θα μας βάλει φυλακή. Σκασμός. Γεια σου. Ο κόλος. Κόρνα. Έλα να τεινάξουμε καμία κουβέρνα, μας πάει ψήρα. Ναι, νοικοκυρούλα μου, ναι. Έτσι που σε βλέπω, βρε με την κουβέρτα. Ξέρεις τι μου θυμίζεις, τη γυναίκα μου. Ποια απ' τις δύο. Την Κατερίνα μου. Το κακό, ρε φίλε, με σένα, ξέρεις ποιο είναι. Ότι σ' αρέσει το βόλεμα, της ήθελες 2-2. Καλά δεν τα λέω. Ναι, ξέρεις, σκονίστρα μου, καλά τα λες. Αλλά αν τη θεωρία μου εσύ τη θεωρείς βόλεμα, κάνεις λάθος. Ναι, θεωρίες και κουραπέξαλα. Γι' αυτό σε του πιάσανε κι εδώ. Βρε, εσύ κάθε θεωρία χρειάζεται τελειοποίηση. Εγώ τη θεωρία μου τώρα την τελειοποίησα και όταν θα βγω θα είμαι καλύτερος. Ρε, ή σταματάτε τον μπλαμπλά να κοιμηθούμε ή κάνετε διάλογο και ακούει και ο λαός. Εντάξει, τσίτα, εντάξει. Δεν μου λες, τις παντρεύτηκες σε τις δύο με παπά και Στεφάνη. Όχι, παιδί μου, την Άντζελα την παντρεύτηκα στη Δημαρχία. Ενώ με την Κατερίνα ο γάμος μου ήταν πολύ γραφικός. Μας πάντρεψε ένας καλόγερος στο μοναστήρι της Παυλίτσας. Τέσσερα άτομα είμαστε όλοι και όλοι.
σκέφτηκες αυτό που πας να κάνεις, αγάπη μου? Μα ναι, άλλωστε θα ευχαριστηθεί πολύ και η μαμά. Αφού το θέλει η μαμά. Αγάπη μου, είσαι πάντα τόσο βίαιος. Και πού να δεις και παρακάτω. Άντε ρε παιδιά, θα παντρευτείτε ναι ή όχι, ο δέσποτας περιμένει. Άμαξα μου τράβα. Άντε γεια σας. Γεια χαρά. Άντε κορίτσια. Πω ξενύχτηκε το σημερινό. Πολύ κράτησε ρε παιδιά σήμερα. Ρε παιδιά ξημέρωσε, δεν είναι για ύπνο. Πάμε για καφέ. Κερνάω στο σπίτι μου και έχω και μια θέα. Άντε γεια σας. Και πού είναι το σπίτι σου Μανολάκη? Χαριλάου ρε τυρέ με 8 μέτρα μπαρκόνι. Εγώ σε τρώω. Έχω στα πόδια μου ολόκληρο το θερμαϊκό. Ε, τότε πάμε στο δικό σου. Όπα. Αυτά που ήξερες να τα σταματήσεις, Μανολάκη. Πάρε το σόλωνα και τα παιδιά και δείξου στα μπαλκόνια σου. Εγώ πάω για ύπνο. Ελάτε, ελάτε, να σκορπάμε σιγά σιγά, μην μας τσιμπήσουνε. Άντε, καληνύχτα. Δηλαδή, καλημέρα. Γεια σου, Άντζελα. Γεια σας. Γεια χαρά, γεια. Δύσκολο θηλυκό. Αν δεν ήταν, έγινε έτσι από τότε που παντρεύτηκε. Μπα. Και ποιον παντρεύτηκε? Έναν υπτάμενο. Και να δεις κύριε ότι τον έχει κορώνα στο κεφάλι της. Τον περιμένει πώς και πώς να γυρίσει από τα ταξίδια του. Αλέξη, πάλι καθαρίζει τη φωνή του το μανάρι. Αλέξη! Αχ, ήρθε το καρδερινάκι μου! Αγάπη μου! Μου σηκώθηκες πρωί-πρωί και μου ξυρίζεσαι κιόλας. Ναι, έφαγα και φαλτσέτια. Δεν μου κόπηκες, θα σου βάλω ξυζελέ. Όχι, τσούζι, δεν είναι τίποτα, θα περάσει αγάπη μου. Μα γιατί μου σηκώθηκες πρωί-πρωί, αφού είπαμε να σε ξυπνήσω στις 9.30. Ναι, είπαμε, αλλά άλλαξα βάρδια με το Ζήση. Ναι, ο Ζήσης έχει να πάει σε ένα μνημόσυνο. Δηλαδή δεν θα φας εδώ το μεσημέρι. No. Και εγώ κατέβηκα πρωί-πρωί να βρω φρέσκα ψάρια. Δεν πειράζει, θα τα φάμε την Τετάρτη. Μα τι λες, βρε αγάπη μου, θα κρατήσω τα ψάρια από τη Δευτέρα στην Τετάρτη. Όχι στα χέρια σου, αγάπη μου, στην κατάψυξη. Έλα, βρε αγάπη μου. Θα βρούμε εσύ ψάρια, λέει κατάψυξη. Ναι, αλλά. Άλλωστε, την Τετάρτη θα σου ετοιμάσω το αγαπημένο σου φαγητό. Σουτζουκάκια!
πάω να βγάλω την άλλη σου στολή γιατί θα στείλω αυτή καθαριστήρια. Ναι, αγάπη μου, καρδερινάκι μου, γι' αυτό σε λατρεύω επειδή με προσέχεις, ζουζούνα μου. Λοιπόν, καρδερινάκι μου, δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι η καθαρή και ποια είναι η βρώμικη. Έλα βρε Αλέξη μου, μη μου πεις ότι δεν μπορείς να διακρίνεις τη διαφορά. Ειλικρινά σου μιλάω και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει δηλαδή να τη στείλουμε στο καθαριστήριο. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Μα τη φοράς μια ολόκληρη εβδομάδα, δεν μπορεί να μην έχει λερωθεί. Απλώς δεν φαίνεται. Έλα βρε καρδερινάκι μου. Αλέξη. Τι είναι. Ξυπόλυτος ήσουν όλη αυτή την ώρα. Έγκλημα μεγάλο, ε. Πού είναι οι παντόφλες σου. Νάτες! Φόρεσέ τες, γιατί θα πονέσει η κοιλίτσα σου! Κοίτα που προσέχει τα κοιλιακά μου! Αγάπη μου γλυκιά, δεν μπορείς να φανταστείς πως περιμένω την Τετάρτη να φάω τα σουτζουκάκια σου! Αλλά εγώ όμως στη θέση σου θα έπαιρνα τα ψαράκια, θα τα βάζα σε μια νάιλο σακούλα και θα τα έχω να στην κατάψυξη και να τα φάμε σαν ορεκτικό πρωτού τα σουτζουκάκια σου, έτσι! Γιατί μου ασχολείσαι με αυτά τα θέματα! Μα για να φάω! Δεν είπαμε ότι αυτά είναι δουλειές της Κατερίνας σου! Ναι! Γιατί είμαι εγώ εδώ? Γιατί είσαι εσύ εδώ? Για να με νοικοκυρεύεις, να με νταντεύεις και να με κανακεύεις, αγάπη μου! Τι σου, γιατί θα αργήσει! Και μην φορέσεις τις κάλτσες χωρίς να πλύνεις τα πόδια σου! Δίκιο έχει! Εδώ στη γωνία πήγα. Και ξέρεις τι μου είπε ο αφιλότιμος ο Θανάσης. Τι. Λέει να πεις αυτή τη φιλενάδα σου να μαγειρέψει κανένα φαγητό της προκοπής. Λέει όλα με τσίπς και κονσέρβες θα τη βγάζει ο αεροπόρος. Έλα μωρέ γιατί σου να αρχίσεις. Δεν μου λες. Είσαι σίγουρη ότι δεν μας βλέπει κανείς από εδώ. Όχι. Εκτός κι αν έχει κανείς κι άλλα και μας έχει βάλει στόχο. Εδώ που τα λέμε, εσύ τα έχεις τα παχάκια σου, πρέπει να κάνεις κοιλιακούς. Χάσε με τους κοιλιακούς και την κοιλιά μου. Έτσι με θέλει ο Αλέξης. Την κοιλιά μου τη θέλει στρογγυλή και σεξουαλικιά. Έλα. Αμέ, μπήγε τα δόντια του εδώ, τα μπήγε εδώ και λέει «Ανθρώπινο κρέας μου μυρίζει». Έλα Παναγιά μου, άκου τη δαγκώνει. Καλέ, τι θυλώδης έρωτας είναι αυτός, 2 χρόνια μετά το γάμο. Αμέ, τι νόμιζες. Βρε Άντζελα, κάπου θα πρέπει να του μαγειρεύεις και κανένα φαγητό, ε. Δεν είσαι με τα καλά σου. Εμένα ο Αλέξης αν με δει επάνω από κατσαρόλα, θα πάθει αναφυλαξία. Μου το δήλωσε την πρώτη μέρα που γνωριστήκαμε. Εγώ τη γυναίκα μου δεν τη θέλω σκλαβάκι. Ερωμένη τη θέλω. Ανέφανη μου, εγώ τη γυναίκα τη θέλω από τη μέση και πάνω νοικοκυρά και από τη μέση και κάτω τραμπάλα. Ερωμένη. Καλά ρε, υπάρχει τέτοιο σπάνιο είδος. Δεν ξέρω, εγώ καθότι πονηρούλης το κατασκεύασα. Καλά, πώς το κατασκεύασες, δεν καταλαβαίνω. Α, αυτό είναι μυστικό. Αν θέλεις να σου το πω, ρίξε χαρτζιλίκι. Αλέξη. Ω, κυρία Διαμαντίδου, τι κάνετε. Μια χαρά. Είχα κατέβει στην Αθήνα να δω την αδελφή μου και επιστρέφω. Θα ταξιδέψουμε μαζί. Ναι, μαζί θα πετάξουμε. Η γυναίκα σου τι κάνει, Αλέξη. Πολύ καλά. Α, η Άντζελα μας κάνει απιστίες τον τελευταίο καιρό. Δεν εμφανίζεται στην μπουτίκ. Μην ανησυχείτε, θα της το πω. Αλλά πρέπει να φύγω διότι με περιμένει πτήση. Χάρηκα. Κι εγώ. Γεια σας. Αλέξη. Αργήσαμε, ρε. Καλά, τι είπα αυτή τώρα. Η γυναίκα σου έχει 2 ονόματα, τη λένε και Άντζελα και Κατερίνα. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι μπορεί να είναι περίεργο. Πρώτη φορά τα. Εσένα σε νοιάζει, δεν νοιάζει εμένα. Τι ανακατέβεσαι, πάμε, αργήσαμε. Εντάξει, έχω ώρα ακόμα. Θα έρθει το αδερφάκι μου το σχολείο και πεινάει, πρέπει να μαγειρέψω. Ο δικός του πότε έρχεται, σήμερα δεν είναι η μέρα του. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή είναι εδώ. Τρίτη, Πέμπτη, Σαββατοκύριακα, κατεβαίνει η Αθήνα. Κατά τις 6:30 το απογευματάκι θα ριβάρει.
ώρα, πρέπει να φύγω. Άκουσες τίποτα? Κάποιος είναι. Λιτζάκι, δεν πιστεύω να άφησες ανοιχτή την πόρτα. Λες. Άτιμη! Θα σε σκοτώσω! Έχεις κρύψει τον εραστή σου, μωρέ! Έλα, ηρέμησε. Δεν κάνει κάτι τέτοια νόστιμα, αστιάκια, ο Αλέξης. Έλα, βρε, μωρό μου, κρύψτε αυτό το διάλογο και τις έχεις κόψει τη χολή. Άκουσα συνομιλίες και νόμιζα ότι συζητούσες με τον εραστή σου. Και πρώτα θα έκανα χαρακτήρι και μετά θα σα σκότωνα και τους δυο μαζί. Βασικά αυτό δεν γίνεται που λες. Αλλά πες μου, πώς ήρθες τόσο νωρίς. Άλλαξα θέση με το Ζήση. Μωρό μου, σε λατρεύω, stop. Γκομενάρες, ετοιμαστείτε να πάμε στην Περαία για ψαράκι. Καλώς στον καπετάνιο μας. Ναι, βρε, μου λείπει η προπέλα. Δεν μου λες, κοπάνα το αφεντικό, κοπάνα. Ποτέ κοπάνες. Πήγε στις θηρίδες. Α, και εγώ για θηρίδα ήρθα. Όχι για να μπω μέσα, απλώς να ανοίξω θηρίδα. Πού είσαι, θα τον περιμένω στο γραφείο, εντάξει. Καφεδάκι θέλεις? Ε, βέβαια, με γιαούρτι. Χωρίς πέτσα. Χωρίς πέτσα. Με πέτσα. Με πέτσα. Βρε, άντε πήγαινε, φέρε μου. Άντε, άσε τα διάλογα εκεί πέρα. Φανταστεί. Δεν ξέρω, κάτι απλό πάντως. Να είναι μοντέρνο και συντηρητικό. Τα έχω βαρεθεί, βρε σούλα μου, τα χαβανέζια και τις γυρλάντες. Από χάντρες και φτερά έχω φτάσει στο μάτι μου. Θέλω ένα απλό συνολάκι. Πάμε, δε πιο κάτω, ξέρω κάτι πολύ όμορφα. Μα τι είναι, τι έπαθες? Σούλα, κοίτα. Α, δεν σε βλέπω καλά, κυρία μου. Αυτά είναι άσχημα σημάδια. Δεν είναι τρέλα? Μα κοίτα αυτό το παπουτσάκι, τι ποδαράκι να χωράει εκεί μέσα. Της αδελφής μου όταν ήταν ενός χρόνου. Γιατί τώρα στα 13 χωράει 41 νούμερο. Βρε, πάψε τα, μου ήρθε κόλπος. Βρε, εσύ Δημήτρη μου, ό,τι λέει ο Αλέξης το εννοεί και το κάνει. Βρε, αδεόφοβε, θα είναι άκυρες και δυο. Άκυρες? Ε, φυσικά. Η μια δεν εξουδετερώνει την άλλη. Είσαι σίγουρος? Ε, βέβαια, εσύ είσαι πρόσωπο του νομικού δικαίου. Τι λες, μωρέ? Ε, ξέρω εγώ είμαι αεροπόρος, λέω λόγια του αέρος. Ώστε λοιπόν εσύ λες μία διαθήκη και μία θηρίδα, ε! Έλα, Αλέξη μου, ας μιλήσουμε σοβαρά, έτσι. Όταν ήσουν νέος, είχες κάποιο σχέδιο. Ε, τι, τώρα το ξέχασες από το γυμνάσιο. Πού να το ξεχάσω, δύο-δύο τις έφερνες στα πάρτι. Βέβαια, αυτό το σχέδιό σου προσπάθησα πολλές φορές να το ανατρέψω. Πλιφεύ, δεν τα κατάφερα. Και είδου το αποτέλεσμα. Ντουγρού, δύο φορές στην εκκλησία. Έλα τώρα, άντε, μη λέμε ανακρίβειες, η μία ήταν στη δημαρχία. Α, ναι, μικρότερο το αδίκημα. Βρε, είσαι δίγαμος, το έχεις πάρει χαμπάρι. Φωνάζεις, ρε παιδάκι μου, ε! Τι φωνάζεις, το βγάλουμε το. Το βγάλουμε του τούχα στην τράπεζα! Καταλαβες, φίλε μου, δεν φτάνει που κρατάω το μυστικό σου και έχω τις τύψεις μου! Ρε, δεν τα αφήνεις, ρε, με ζηλεύει, ρε! Κοίτα που με ζηλεύει! Επειδή βρήκα το παράδεισο επί της γης! Με αερογέφυρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη! Και τώρα θέλεις να κάνεις διαθήκη ή να τους τα αφήσεις μισά-μισά? Ε, βέβαια! Δεν ξέρεις τι γίνεται, αεροπειρατείες, βλάβεις στην τουρμπίνα. Γι' αυτό πρέπει να τις εξασφαλίσω, κατάλαβες? Όχι. Αχ, ρε εσύ, Δημήτρη, κοίταξε να δεις. Πρέπει να τους δώσω μισά-μισά για να μην έχει παράπονο καμία. Ναι, εμένα μου λες. Έχει να πέσει μαλλιοτράβηγμα, ανομιγέννητο. Βρε, ξέρεις τι είναι να σου αναγγείλουνε. Κυρία μου, ο σύζυγός σας σας αφήνει το ίμιση της περιουσίας του. Και το άλλο ίμιση στο άλλο έτερον του ίμιση. Σταμάτα την καθαρέβουσα. Να μάθεις να μιλάς δημοτικά. Το έχουν πει δημοτικά. Και δεν μου λες, Αλέξη μου. Και αν τύχει να κάνεις παιδιά και με τις δυο, τι γίνεται? Ποτέ, μόνο με την Κατερίνα. Δεν μπορώ να σκλαβώσω, ρε παιδάκι μου, την Άντζελα με παιδιά. Είναι άλλο πράγμα η Άντζελα. Άλλωστε αυτό το έχω ξεκαθαρίσει. Α, και αυτό ξεκαθαρισμένο. Ώστε η Κατερίνα σου είναι η σπιτικιά. Αχ, κάνει κάτι σου τζουκά. Μα κάτι σαν τη μύτη σου. Ώστε η Κατερίνα η σπιτικιά για τον οικοκυριό. Βέβαια. Και η άλλη? Για ξεφάντωμα. Α, είσαι να την γνωρίσει σήμερα πετώντας μαζί μου. Βιν! Πίσω το πηγαίνουμε κι απ' το λου κι αυτό που μπήκαμε δεν βγαίνουμε. Είμαι...
με θέλεις ή δεν θέλεις να τελειώνουμε. Γιατί μπλέκοντας τα ίδια πελαγώνουμε. Είναι ψέμα. Κι αν τα μάτια σου τα μάτια μου κοιτάζουνε, όταν λες για μας τους δυο ότι ταιριάζουμε. Είναι ψέμα, ψέμα, ψέμα. Αυτή είναι η ζωή που σου έλεγα και δεν ήθελες να έρθεις. Διπλή ζωή είναι. Βέβαια. Όταν λες για μας τους δυο ότι ταιριάζουμε. Είναι ψέμα, ψέμα, ψέμα. Ρε, πώς σου φαίνεται βρε. Καλή είναι, καλή. Αφού σε... Όχι αυτή βρε, βρε γυαλάκια. Το λιτσάκι. Καλό. Λιτσάκι μου. Μη μας πάει χαμένο το φιλί. Σιγά με γέννηση σκοτεινά. Με κουράσανε τα βράδια σου τα ύποπτα. Σε βαρέθηκα να λες δεν τρέχει τίποτα. Υποφέρω από το σύνδρομο της τρέλα σου. Και δεν γίνομαι η ούλια στην κορδέλα σου. Είναι ψέμα. Κι αν τα μάτια σου τα μάτια μου κοιτάζουνε, όταν λες για μας τους δυο ότι ταιριάζουμε. Είναι ψέμα, ψέμα, ψέμα. Είναι ψέμα. Κι αν τα μάτια σου τα μάτια μου κοιτάζουνε, όταν λες για μας τους δυο ότι ταιριάζουμε. Είναι ψέμα, ψέμα, ψέμα. Είναι ψέμα. Εσύ, είσαι να σου κάνω προξενιά. Ωραία, Θεό, φοβε, τι λες, αφού είμαι παντρεμένος με την Αθηνά. Γιατί εγώ τι είμαι. Εσύ, την Αθηνά θα την έχεις στην Αθήνα και το λιτσάκι θα το έχεις στη Θεσσαλονίκη, είσαι. Όχι. Να. Είναι ψέμα. Κι αν τα μάτια σου τα μάτια μου κοιτάζουνε, όταν λες για μας τους δυο ότι ταιριάζουμε. Είναι ψέμα, ψέμα, ψέμα. Είναι ψέμα. Έλα, χειροκρότα, χειροκρότα. Τι έβαλες φορέ. Κοίτα που έβαλες δάχτυλο. Τι γίνει. Α, καλέ. Γεια σου, Άντζελα Κορμάρα. Και τώρα το επόμενο τραγούδι το αφιερώνω σε μια ψυχή που αγαπάω. Καιρός που με πρόδωσες κι όμως ζητώ να γυρίσεις. Έλα ξανά κι ούτε νοιάζομαι κι άλλες πληγές να μ' ανοίξεις. Αχ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπάω. Στην καρδιά δε χωρά λογική. Αχ, δεν μπορώ, δεν μπορώ, σ' αγαπάω. Κι ας μου κόβει στα δυο τη ζωή. Αχ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπάω. Στην καρδιά δε χωρά λογική. Αχ, δεν μπορώ, δεν μπορώ, σ' αγαπάω. Κι ας μου κόβει στα δυο τη ζωή. Πάει καιρός που με γέμισες, μόνο με πίκρα τα χείλη. Γύρνα ξανά και ας μείνουμε, έστω μονάχα δυο φίλοι. Αχ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Στην καρδιά δε χωρά λογική. Αχ, δεν μπορώ, δεν μπορώ, σ' αγαπάω. Κι ας μου κόβεις. Συγγνώμη κύριε Χοιρινέ. Η κοπέλα δεν είναι για τη μασέλα σου και το τραγούδι είναι δικό μου διότι είναι γυναίκα μου. Τι είπες μωρή σου βουλίτσα. Δίρτονα. Είναι πριν Αλέξη μου, μην δίνει σημασία τώρα. Βγήκαν και τα καπί για νυχτερινή ζωή. Είπε τίποτα ο κύριος. Όχι και το τραγούδι κάτι. Να σε κάτω ρε. Σ' αγαπάω, στην καρδιά δε χωρά λογική. Αχ, δεν μπορώ, δεν μπορώ,
σ' αγαπάω κι ας μου κόβεις τα δυο τη ζωή. Αμάν το μαγαζί. Καλά, Φρόσο μου, πολύ καλά. Για να σε δω, για να δω. Μωρή, δεν λες να ψηλώσεις. Πού είναι το καρδερινάκι μου? Εδώ είμαι. Γυναίκα! Γυναικούλα μου! Ποιος πήρε την κρεμάστα? Αγάπη μου! Αγαπούλα μου γλυκιά μου! Τι είπε στο κουταλάκι σου? Δεν πιστεύω! Όχι, τίποτα, δεν έγινε, δεν έπεσε το αεροπλάνο. Απλώς λιγάκι χτύπησα. Πού? Στο μπάνιο. Στο ξενοδοχείο. Του μπάνιου. Στο μπάνιο του ξενοδοχείου. Γλίστρισε το μπάνιο. Είχε σαπουνάδα και γλίστρισα. Και χτύπησα. Το αγόρι μου. Πόνεσε πολύ. Ναι, έλα καλέ, δεν είναι τίποτα. Περισσότερο θύχτηκε το φιλότιμό μου. Επειδή χυθήκανε σαπουνάδες. Όχι, δεν είναι. Γυναικούλα μου. Κοριτσούνα μου όμορφη, γλυκιά μου κουλουτουτουκουμου. Έλα εδώ, μα έτσι, μπράβο. Γυναικούλα μου, θέλω να μου κάνεις μια χάρη, να μου κλείσεις τα ματάκια σου. Μπράβο, σφιχτά όμως, γιατί εγώ σου έχω φέρει ένα δωράκι. Δωράκι? Ναι. Δεν σκοπεί να μην ξοδεύεις τα λεφτά σου για μένα? Έλα καλά, άμα δεν τα ξοδέψω εγώ για τη γυναικούλα μου, βρε. Για τη γυναικούλα μου, για τη μάνα των παιδιών μου, για ποιον θα τα ξοδέψω, ε? Ποιο παιδιά, Αλέξη μου, εμείς ακόμη δεν... Λέω για τα μελλοντικά, για αυτά που θα κάνουμε, που θα κάνουμε. Έλα, κλείς τα ματάκια σου. Σφιχτά όμως, μην τα ανοίξεις, θα τα ανοίξω όταν θα σου πω εγώ, εντάξει. Έτσι, είσαι έτοιμη? Ναι. Άνοιξέ τα. Τι είναι αυτό? Κλειδί. Εδώ είναι τρία. Τρία? Ναι, ένα, δύο, τρία. Το ένα είναι για σένα και το άλλο είναι για μένα. Και το τρίτο? Ποιο τρίτο? Κλειδί. Α, είναι της... είναι της τράπεζας. Είναι του Δημήτρη, παιδί μου, που έχει την τράπεζα. Δεν σου έχει μιλήσει για τον Δημήτρη που έχει την τράπεζα? Ναι, αυτονού είναι. Γιατί ανοίγει κανείς μας τα κλειδιά? Τι ανοίγει? Ναι. Θηρίδα. Ναι, αγαπούλα μου, είναι θηρίδα. Γιατί άνθρωπος είμαι, άμα πάθω τίποτα χειρότερο από αυτό, πώς θα γίνει? Και ξέρεις, μπορεί να χαλάει στο αεροπλάνο, μια μέρα να τα τεινάξω, να μην σε έχω αποκαταστήσει κάπου. Έλα, καρδερινάκι μου. Έλα, μην κλαις. Δεν θέλω να πάψεις να υπάρχει. Έλα, βρε χαζούλα, λέω άμα. Άνθρωποι είμαστε, δεν ξέρεις τι γίνεται. Μια μέρα θα τα τεζάρω. Ζωντανός θα είμαι πάντα. Γι' αυτό να μην έχεις εσύ χρήματα στη θηρίδα. Να πάει να την ανοίξεις, να τα πάρεις, να μεγαλώσεις τα παιδιά μας. Ποια παιδιά μας, Αλέξη μου, τι λες τώρα? Αφού ξέρεις καλά ότι εγώ δεν θέλω να κάνω παιδιά. Γιατί? Τι γιατί? Θέλω να κάνω καριέρα σοπράνο. Άμα κάνω παιδιά, πότε θα μου μείνει καιρός για πρόβες, μου λες? Ύστερα πώς θα παίρνω τις διαφραγματικές μου με την κοιλιά ως εκεί? Παιδιά, αποκλείεται! Σοβαρολογείς, καλέ! Σοβαρολογείς! Δηλαδή είναι πιο καλύτερο να κάνεις καριέρα από παιδιά? Α, όχι, Αλέξη μου, μη συνεχίζεις. Δεν παντρεύτηκα για να κάνω παιδιά. Τότε γιατί παντρεύτηκες, για να ταΐζεις το σκύλο που έχεις απ' έξω? Κατερίνα, δεν μου τα λες καλά! Μα το μόνο ζευγάρι θα είμαστε που δεν θα έχει απογόνους. Έλα τώρα, μη συνεχίζεις και σου έχω φτιάξει ένα καταπληκτικό. Σερβίρισέ μου μια μερίδα κάρβουνο.
Λοιπόν, έτσι και ήταν 50 χρόνια μικρότερος ο μαέστρος, θα πίστευα ότι η γυναίκα μου τα έχει μαζί του. Μπα, όχι, η γυναίκα σου είναι υπεράνω κάθε υποψίας. Ναι, υπεράνω κάθε υποψίας, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν θέλει να κάνουμε παιδί. Μπορεί να την ενδιαφέρει η καριέρα της. Τρίχες. Εγώ πιστεύω ότι δεν θέλει να κάνουμε παιδιά για να μην τις λερώνουν το σπίτι. Μπα, όχι. Ναι. Όχι, σου λέω. Ξέρω τι σου λέω τώρα, ντε. Πώς σας φάνηκε ο Σούμπερ, βγήκε, δεν βγήκε. Πέρασε από εδώ, τον είδες εσύ. Ποιον? Τον αυτόν που λέει. Α, ναι, είχε και τρεις πορτοκαλάδες και πήγε. Αφού έχει πεθάνει. Ποιος? Ο Σούμπερ. Έχει πεθάνει ο Σούμπερ, είναι ο συνθέτης. Καλά, ναι. Άντε από εκεί πέρα, Κατερινάκη μου, έχεις πολύ μεγάλη πρόοδο. Φάνη μου. Βέβαια, ναι, βέβαια. Βέβαια. Το μαέστρος μου είπε σήμερα ότι μπορεί να με πάρει και στο Σάλτσμπουργκ. Να σε πάρει να μείνω και λίγο μόνος μου. Αστειεύομαι. Φάνη, θα έρθεις να φάμε μαζί. Παιδιά, εγώ λέω να πάμε σε ένα ταβερνάκι να το γιορτάσουμε. Όχι, ταβερνάκι, ρε Φάνη μου, τι ταβερνάκι. Δεν της αρέσουν αυτά. Στο σπίτι είναι πιο καλά, ε. Όχι, η αλήθεια είναι. Ορίστε, πάμε σε ένα ταβερνάκι να το γιορτάσουμε. Α, σε ρε Φάνη, να πάμε σπίτι να μας φτιάξει ένα γελατζί. Α, ξέρω εγώ τι σου λέω. Και έχω ένα αγιορίτικο κρασί. Κόκκινο. Κατακόκκινο. Πάμε. Που λες, σήμερα θα το μεθύσει το Κατερινάκι μου. Έχω κακό σκοπό. Μπράβο, έτσι κάνω και εγώ τη μεθάω. Όταν έχω κακό σκοπό. Πάμε λοιπόν. Αυτό δεν ήταν φάει, φίλε μου, ήταν όργιο. Να δεις σε λίγο τι όργιο έχει να γίνει. Θα τις κάνω τετράδυμα, έχω φάει και θαλασσινά. Ρε, σε αυτή φέρνει κι άλλα. Τι είναι αυτό που φέρνεις, παιδί μου? Φρουί και ύστερα γκατό. Όχι, παιδιά, εγώ δεν θα φάω, δεν κατεβαίνει τίποτα. Όχι, το σκατό είναι ωραίο. Το γκατό. Καλά, φρουτάκι είναι δροσιστικού. Δροσιστικούλη, και ύστερα θα σας φτιάξω λίγα σαραϊλάκια ρετσέτα της γιαγιάς. Τι είπε, θα φάμε την πετσέτα της γιαγιάς? Δεν άκουσα. Ρε εσύ, Αλέξη, κάνε κάτι, δεν μπορώ να φάω άλλο. Ναι, και εγώ δεν μπορώ να μένεις άλλο εδώ, διότι έχω φάει και θαλασσινά και μπορεί να πηδήξω εσένα. Δεν ξέρεις τι γίνεται, γι' αυτό σου λέω άντε, άντε στην ευχή του Θεού. Αλέξη, Φάνη, πού πάτε? Δεν πάμε, θέλει να φύγει μόνος του. Χαίρετε, ευχαριστώ πάρα πολύ, ήταν πολύ ωραίο το δείπνο. Ναι, και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαι ερωτευμένος, είμαι ερωτευμένος και για σένα είμαι παθιασμένος. Αλέξη, Αλέξη μου, τι έπαθες? Αλέξη, βοήθεια! Μη, θες να με σουβλήσεις σαν τον Αθανάσιο Διάκο επειδή θέλω να σου δείξω το πάθος μου? Είσαι πολύ επιθετικός, Αλέξη μου. Νιώθω σαν τον Σαραβάκο και εσύ είσαι η Γιουβέντους μου. Εμπρός. Έλα βρε μαμά, επιτέλους μια ώρα σε παίρνω. Ούτε εσύ ούτε ο μπαμπάς τ' ακούγατε. Παιδάκι μου, τον ξέρεις τον πατέρα σου. Αυτός έτσι και πέσει στον ύπνο, δεν ξυπνάει κανόνια να βαράνε. Και θα άκουγε τον Τρούνα από το τηλέφωνο. Τι πέ? Βέβαια με ξύπνησες, βέβαια με ξύπνησες. Λες θα σηκωνόμουν από μοναχή μου στρεις τα χαράματα. Τι έκανε λέει? Για λέγε, για λέγε. Στάσου, έχεις ξανασυμβεί αυτό? Βρε παιδάκι μου, μπας και του φτιάξες κανένα φαΐ με πολλά μπαχαρικά. Ναι, όπως το φτιάχνει η γιαγιά. Ναι, και δαραίλη. Δεν μου λες, έψαξες τις τσέπες του, μήπως πήρε τίποτα βοηθητικά, μωρέ? Ναι, χάπια εννοώ, φάρμακα, βρε παιδί μου. Είσαι σίγουρη? Τότε θα άλλαξε ο μεταβολισμός του. Ξέρω εγώ πώς το λένε, βρε παιδί μου. Δεν μου λες τώρα εσύ γιατί κλαψουρίζεις? Έπιασες το διάολο από την ουρά και φοβάσαι μη σου φύγει. Με κοροϊδεύεις καλέ μαμά? Εντάξει. Δεν σε κοροϊδεύω. Ωραία, είπαμε, δεν είναι συνηθισμένο πράγμα, αλλά όχι και δεν έχει ξανασυμβεί. Γιατί απελπισία? Όχι, Κατερίνα μου, οι γυναίκες θα επιδιώκουν κάτι τέτοια ρεκόρ. Έλα, μην ανησυχείς. Αν ξαναξυπνήσει, βάλ του κανένα δυο κρύα επιθέματα και φτιάχτου και ένα χαμομηλάκι να ηρεμήσει. Εσύ ανασένεις έτσι? Όχι, θα μπει και κανείς στη γραμμή. Άντε μαμά, καληνύχτα.
Καληνύχτα. Α, να σου πω, αν ανακαλύψεις κανένα φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα, γράφ' το κάπου να το ξέρουμε. Εντάξει, καληνύχτα. Έλα τώρα να σου δείξω το φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα. Και πότε έρχεται το πρόσωπο? Αύριο το μεσημέρι. Και δεν το θέλει, ε? Θα το θελήσει. Θα βάλεις τα μεγάλα μέσα, έτσι? Όχι. Θα του πω απλούστατα. Δεν μπορεί εσύ, κύριε, να πηγαίνω έρθει σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και εγώ να μένω μόνη μου. Θέλω ένα μωρό. Μωρό! Δεν είμαστε καλά. Βρε, Άτζελα, σύνελθε. Τι να το κάνεις εσύ το μωρό, ένα το κουβαλάς στα σκυλάδικα να το μάθεις μπουζούκι? Σε παρακαλώ πολύ, θα μιλάς καλύτερα για τους χώρους του επαγγέλματός μου. Κι εγώ σε παρακαλώ πάρα πολύ να μιλάς καλύτερα στον άντρα σου όταν έρθει κουρασμένος από ταξίδι. Εμένα θα μου επιτρέψετε? Δεν σου επιτρέπουμε. Κάτσε κάτω, Λιτσάκι. Δεν φταίμε εμείς αν ο κύριος Αλέξης είναι κουρασμένος και όταν του αναγγέλει η γυναίκα τότε αποφάσισε να κάνει παιδί, το λιγότερο που έχει να κάνει είναι να καθίσει και να το συζητήσει ήρεμα μαζί της και όχι να τσιρίζει σαν ιστερικός. Εγώ ιστερικός! Εγώ φταίω! Που φροντίζω να είναι η σουλιάτα σου όμορφη! Δεν θέλω ωραία σιλουέτα, Χριστιανέ μου, το καταλαβαίνεις? Δεν με ενδιαφέρει η ωραία σιλουέτα! Ενδιαφέρει όμως εμένα! Και για να τελειώνει αυτή η ιστορία, εγώ παιδί μαζί σου δεν κάνω! Πολύ ωραία λοιπόν, θα το κάνω κι εγώ με άλλον. Τώρα έχω συνηθίσει, στο παρελθόν σ' έχω αφήσει. Δε σ' έχει σκέψη μου θαμώνα, είσαι διάφορη εικόνα. Κι αν κάτι από μας θυμάμαι, είναι μια σύμπτωση τυχαία. Τα επεισόδια περνάνε, σε λίγο κλείνει η αυλαία. Τελείωσε το σύριαλ, δεν παίζεις πια μωρό μου. Τώρα κομπέρσος θα γυρνάς στο περιθώριό μου. Τελείωσε το σύριαλ, δεν παίζεις πια μωρό μου. Τώρα κομπέρσος θα γυρνάς στο περιθώριό μου. Σήμερα είμαι φουλ στο χάι, ό,τι μιλούσε δε μιλάει. Τα ψυχολογικά μου εντάξει, σε όλα υπάρχει κάποια τάξη. Τελείωσε το σύριαλ, δεν παίζεις πια μωρό μου. Τώρα κομπέρσος θα γυρνάς στο περιθώριό μου. Τελείωσε το σύριαλ, δεν παίζεις πια μωρό μου. Τώρα κομπάζεις τα γυρνάς στο περιθώριο μου. Τελείωσε το σύριαλ, δεν παίζεις πια μωρό μου. Τώρα κομπέρσος θα γυρνάς στο περιθώριό μου. Τελείωσε το σύριαλ, δεν παίζεις πια μωρό μου. Τώρα κομπέρσος θα γυρνάς στο περιθώριό μου. Άντζελα, κοίταξε να δεις, θέλω να σου πω... Βιασμένη είναι, κύριε. Βράσει το διάλογο και εσύ, μωρή. Τι θέλεις? Μα τρελάθηκες, ρε παιδάκι μου, τι είναι αυτό που κάνεις, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, τι σου να πάμε γρήγορα σπίτι. Να κάνουμε παιδί. Ποιο παιδί? Εγώ δεν είπα παιδί. Εγώ απλώς δεν θέλω να είσαι εδώ μέσα και να χαριατίζεσαι με αυτούς τους σκύλους. Τι γίνεται? Τι έπαθες?
χρειάζονται. Ποιος, πού? Η Άντζελα με τον άντρα της. Τρέχα, σου λέω, θα τη χαρακώσει. Έλα, Τζελούλα μου, γλυκιά, αφού στο έχω πει χίλιες φορές, βρεμανάρι μου, δεν μπορώ να κάνω παιδί μαζί σου, γιατί φοβάμαι μη χαλάσω το κορμάκι σου. Αυτό το κορμί, αγάπη μου, είναι μόνο για έρωτα. Έρωτα? Ναι. Έλα, λοιπόν. Πού, εδώ? Εδώ. Είδες, μας κόψανε, αφού σου λέω, δεν γίνεται εδώ. Σε θέλω. Νιστάζω. Νιστάζεις. Πολύ. Και πονάει και η μέση μου. Να σε τρίψω τότε. Όχι, μη με τρίψεις γιατί θα πονάω πιο πολύ. Έλα, μωρό μου, γιατί μα τι κάνεις έτσι. Τι κάνω έτσι. Ξέρεις τι κρύο έβαζε μέσα το αεροπλάνο. Όχι. Έλα, σε παρακαλώ. Και εγώ σε παρακαλώ. Μα σε... Όχι. Φερί, το πήγες να κοιμηθώ στο πάτωμα. Άσε μας επιτέλους. Δεν μπορεί. Κάτι συμβαίνει. Να μην με λένε εμένα Άντζελα αν δεν το ανακαλύψω. Εγώ είμαι η γυναίκα της πιάτσας και θα μας κάνει ο κύριος Αλέξης ό,τι θέλει. Σταμάτα πια, παιδάκι μου. 24 ώρες το 24ωρο ψέλνεις. Αφού το εξήγησε καθαρά ο άνθρωπος. Τι το ψάχνεις στο θέμα? Ποιος μου εξήγησε? Ο Αλέξης, ο άντρας σου. Το είπε. Δεν θέλει παιδί. Ναι, αλλά γιατί δεν θέλει παιδί? Αυτό μπορείς να μου το εξηγείς, κυρία Έξυπνη. Αυτός έκανε τρελός και παλαβός για μένα. Και τώρα ξαφνικά μας γυρίζει την πλάτη και κοιμάται στο πάτωμα. Σταμάτα, βρε παιδάκι μου, σταμάτα. Μόξι έχει πιάσει, σταμάτα να ακούσουμε. Ορίστε, καλά το έχω ακούσει εγώ. Εμπρός. Ρε παιδάκι μου, τι σε έχει πιάσει και κοπανιές, ε? Άσε μας, ρε Δημήτρη, άσε μας. Αλλιώς τα είχα βάλει εγώ στο μυαλό μου. Δεν μου βγαίνει, δεν μου... Ο επί της γης παράδεισος, ε! Ας τα διάλα, ρε! Ας τα διάλα! Κάτι δεν πήγε καλά με το σχέδιό σου. Όχι, πες μου, τι τους λείπει! Τι τους λείπει! Εδώ την Άντζελα τη γνώρισε νυχτόβια και θέλει τώρα να μου γίνει μανούλα! Βρε, αυτά τα είπαμε! Τι σκοπεύεις να κάνεις τώρα, δεν είπαμε! Τα κάνω! Κάτι θα κάνω! Θα κάνω! Έτσι νομίζεις θα μείνω! Θα τις μαντρώσω τις έγκες! Θα τις μαντρώσω! Μπράβο, αυτό να κάνεις! Και αν το πετύχεις, εμένα να μου τρυπήσεις τη μύτη! Να πάμε σπίτι μας. Σπίτι? Από τώρα ακόμη δεν βγήκαμε. Ένα ρε παιδάκι μου, να πάμε να ξαπλώσουμε στο κρεβάτι μας, να... Δηλαδή να το... Λίγο να... Δεν θέλεις? Όχι, δεν θέλω. Μα... Σου το έχω πει 100.000 φορές. Δεν θέλω. Μα φουντού... Και μην τολμήσεις να με ξαναγγίξεις απόψε, γιατί θα μαζέψεις τα πράγματά μου και θα πάω στις μαμάς. Λογικέψου, Κατερίνα, εντάξει, λογικέψου. Εγώ δεν παντρεύτηκα για να μείνω άκληρος. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τι θες μεθαύρο να γυρίσει η μαμά σου και να με πει αδερφή? Σε παρακαλώ. Πρωτού παντρευτούμε, σε ρώτησα αν θέλεις να παντρευτούμε και σε αρέσουν τα παιδιά και μου είπες ναι, εντάξει. Σου είπα ναι, θέλω να παντρευτούμε. Δεν σου είπα ότι θέλω να κάνω παιδιά. Μα... Και αν θες να μάθεις, επειδή εσύ δεν συμμαζεύεσαι με τίποτα, πήγα σε ένα γυναικολόγο, μου δώσε κάτι χάπια και τα παίρνω 2 μήνες τώρα. Και γιατί δεν μου το έλεγες τόσο καιρό, ρε παιδάκι μου, να μην κουνιέμαι άδικα? Άντε να πηγαίνω κι εγώ τώρα, σε όλο να καληνύχτα. Άντζελα, έλα. Είσαι για μια βόλτα στην Αθήνα? Πότε? Σε κανένα 2 ώρες. Έπαθε τίποτα ο Αλέξης και δεν μου το λες? Κάτι έχει πάθει, αλλά δεν είναι ανάγκη να τρομάζεις. Λοιπόν, είσαι, έχω κλείσει 2 θέσεις με την πρώτη πτήση. Σόλο, να κάτι μου κρύβεις. Ναι, αλήθεια, κάτι σου κρύβω. Αλλά καλύτερα να το δεις μόνη σου. Λοιπόν, πάμε για πατσά και βούρια το αεροδρόμιο.
Αμάν ξεροστάλησε βρε Σόλωνα. Μπορείς να μου εξηγήσεις γιατί με έφερες εδώ? Τι περιμένουμε? Αυτό. Αμάν, ο Αλέξης. Ο Τόμπρας ήτανε, το γνώρισα. Και η κοπέλα ποια είναι? Άσε, θα δεις. Σιγά, δεν μας συμφέρει να κάνουμε φασαρία. Μας είπες? Μας. Μας, ρε κούκλα. Και ήρθε η στιγμή να καταλάβεις ότι νοιάζομαι για το άτομό σου. Δεν σε βλέπω μόνο σαν εργοδότης. Λοιπόν, είπαμε, θα το παίξεις κυρία. Συγκρατήσου. Κουβέντα δεν θέλω, εντάξει. Πάμε. Πού πάτε? Συγγνώμη, ο κύριος Τόμπρας σε τι όροφο μένει, περικαλώ? Στον πρώτο, αλλά μόλις έφυγε με τη γυναίκα του. Εντάξει, εντάξει, θα ξανάρθουμε. Όχι, δεν το είχα ψηλιαστεί, αλλά τον είδε ο Μάκης και μου τότε. Ποιος Μάκης? Τον καρσόνι που είχαμε. Η ξανθόψηρα που λέγαμε, τώρα δουλεύει εδώ, στην Αθήνα. Τότε κι εγώ έβαλα ιδιωτικό detective, αν τι νόμισες. Παντρεμένος ο κύριος 1,5 χρόνο, με την Κατερίνα το γένος Φιλιππίδου. Λοιπόν, τι κάνουμε? Ή ρίχνεις εσύ την καταγγελία σαν νούμερο 1, ή τη ρίχνω από πάρτι μου. Άτζελα, στάσου! Δεν πάνε από εκεί στη Θεσσαλονίκη με τα πόδια, θα πας. Ατζελούλα! Άτζελα! Καλέ! Κορμάρα! Πού είσαι? Δεν πιστεύω να είσαι στην κουζίνα! Δεν πιστεύω! Άτζελα! Ατζελούλα! Μα πού στο... Φεύγω. Μην ψάξεις να με βρεις. Είμαι με το Σόλωνα. Και μην τολμήσεις να πατήσεις το πόδι σου στο κέντρο, γιατί στάκοψα και τα δύο. Πήγα σε δικηγόρο για αγωγή διαζυγίου. Πάρε την Κατερίνα το γένος Φιλιππίδη και τρύψ' την εστιμούρη σου. Τσογλάνη του κερατά. Τσογλάνη. Τέτοιες είναι όλες, μωρέ. Δεν έχουνε μέσα. Και δεν μου λες τι είπαν οι γυναίκες σου στο δικαστήριο? Τίποτα. Τα στοιχεία τους είπανε, δώσαν και την ταυτότητά τους. Δεν θέλανε να με βοηθήσουνε. Το παίξανε κυρίες. Και η πρώτη σου η καμπαρετζού που σε κατήγγειλε? Δεν ήταν αυτή. Ο άλλος, ο λεγάμενος, ο Σόλων ήταν. Τώρα τι γίνεται? Περιμένω να βρει στοιχεία ο δικηγόρος μου για να ακυρώσει ένα από τους δύο γάμους. Σόπα, γίνονται τέτοια πράγματα? Αμέ, έτσι και ακυρωθεί ένας από τους δύο γάμους, εγώ είμαι ελεύθερος. Για δες, φίλε μου, τι σου είναι η νομοθεσία? Μεγάλη υπόθεση δικηγορική. Άντε, καλή νύχτα. Τηλεφώνησα το πρωί. Α, είστε για την ακυρωτική πράξη του Τόμπρα. Δώστε μου τα χαρτιά σου, παρακαλώ. Ευχαρίστως. Θεσμοφύλακας. Ορίστε. Φώναξε, σε παρακαλώ, τον Τόμπρα. Έχει έρθει ο δικηγόρος μου. Μάλιστα. Τόμπρας! Τόμπρας! Ορίστε, τι τρέχει? Τόμπρα σε λένε! Όχι, αλλά είναι φίλος μου. Να το ξυπνήσω? Ρεάτη τη δουλειά σου! Δεν σου έχω πει να μην ανακατεύεσαι! Ορίστε, κυρία! Σε όλα μέσα ο Τσιντσιλάκης! Αχ!
Στο καλό με τρόμαξε, κύριε Πλήρχε. Τι συμβαίνει, μπαίνεις μέσα χωρίς να χτυπάς την πόρτα. Τι γίνεται εδώ, ε, τι έγινε. Πέρασε τη γραμματεία, ήρθε ο δικηγόρος σου. Αποφυλακίζεσαι. Φυλακίζομαι. Τα κατάφερε ο δικηγόρος σου. Και ακύρωσε το δεύτερο γάμο. Σοβαρά! Εδώ εκεί που είσαι, ξύπνα ρε εσύ! Τι τρέχει! Αποφυλακίζομαι! Καλά που με ξύπνησες, ήθελα να πάω για κατούριμα. Να! Στο διάλογο, αποφυλακίζομαι, παιδιά, σηκωθείτε όλοι! Ακούς εκεί να παντρευτεί σε μοναστήρι με παπά καλόγυρο. Ε, βέβαια, σπουδαγμένο είναι το παιδί, τι νόμιζες. Βάλα χέρια, πάω για κατούριμα. Όπα! Βγήκες. Ναι, βγήκα. Ε, σε πεθύμησα. Δεν ήρθες τόσο καιρό στην Αθήνα και αποφάσισα να έρθω εγώ στη Θεσσαλονίκη. Κοίτα, μη συνεχίζεις. Εγώ με το Σόλωνα τώρα είμαστε πια κολλητοί. Και περιμένω να βγει το διαζύγιο για να παντρευτούμε. Θα το πάρετε. Ναι. Μα τι είναι αυτά που λες. Εσύ είσαι η μοναδική γυναίκα που αγαπάω. Είσαι αδιόρθωτος. Γιατί ρε εσύ, Άτζελα. Κοίτα να δεις, Αλέξη. Και να ήθελα τώρα πια δεν μπορώ. Γιατί. Κοίτα. Α, είσαι δικό μου, ε! Οχ, μη μου πεις, του Σόλωνα! Ναι, του Σόλωνα! Δεν θα το πάρετε! Εγώ θα το πάρω. Και εσάς μαζί. Όχι. Θέλετε να σας κεράσω ένα ποτό. Ωχ, και βίσκι και λιβαγό. Τι είπε? Ένα ουίσκι. Κάντα δύο. Λοιπόν, κύριε Τρέφα, που δεν είναι. Αλλά δεν το thank me. Θα την κάνω στο εσύ, που φάνω λίγο λαγκρή. Ξέρεις ελληνικά? Ξέρω, σε ελληνικά. Ε, γιατί δεν μιλάς τότε, ρε παιδάκι, με ελληνικά μια ώρα μου μιλάς σουηδέζικα και δεν καταλαβαίνω λέξη. Άλλο πράγμα, Δημήτρη μου, μιλάω δηλαδή για κόμματο. Δηλαδή, σκανδιναβέζα μεριά. Τη μία την εξασφαλίσαμε. Τώρα πρέπει να πάμε για την άλλη. Δεν μου λες, μήπως ξέρεις πού πουλάνε οι κοκκυρές να πάω να αγοράσω μία. Βρέα, Θεόφοβε, δεν θα βάλεις ποτέ μυαλό. Α, τι να ξαναδείς, εγώ τη θεωρία μου την έχω πει. Ο επίγειος παράδεισος. Και τώρα που έχω την πείρα, θα την τελειοποιήσω. Θα σε κλείσουν πάλι μέσα. Έλα, μωρέ, σταμάτα την κρίνια, αφού σου λέω, τα έχω οργανωμένα όλα εδώ μέσα. Και από μένα τι θέλεις? Ένα, έλεγα, όχι δηλαδή, ότι το ήθελα να σου πω ένα, δηλαδή ένα μικρό δανειάκι έτσι για να ξεκινήσω τη δουλειά, καταλαβες. Καλά, με την Ολυμπιακή δεν έγινε τίποτα. Πώς πήρα αποζημίωση, αλλά άνοιξα μια δουλειά εισαγωγές, εξαγωγές. Α, που λένε Αθήνα, Λόντον, Παρίσι. Όχι παιδί μου, Αθήνα στο Χόλμη, αφού σου λέω είναι από τη Σουηδία. Και τι θα εισάγεις βρε Αθεόφοβε από τα βορρά, σοβρακάκια για τα ελληνικά κουνούπια. Αστάτια άλλα. Αυτά κι άλλα, ρε. Εσύ πάντως δεν με χωνεύεις. Κάπου μου πας κόντρα. Λοιπόν, τώρα λέγε, τι δάνειο θέλει η εξοχότης? Α, ναι, όχι πολλά. Καμιά 22 εκατομμυριάκια. Οχ, έλα. Με πλήξεις. Είναι από τι, νερό. Όχι, το δάνειο πρώτα και μετά το νερό.
Σκύβετε, μη σκύβετε, αφήστε να σας βοηθήσω εγώ. Δεν χρειάζεται, μπορώ να το πάρω και μόνο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, είμαι ένας υπότης. Ευχαριστώ, θα το πάρω μόνο. Το παίρνω εγώ και σας το δίνω, ορίστε. Αχ, το πόδι μου. Συγγνώμη, δεν το ήθελα. Να σας πάω σπίτι σας, να σας κάνω ένα φρόλουτρο με σαπούνι. Δεν χρειάζεται, ευχαριστώ πολύ. Μα σας παρακαλώ, αφήστε με να σας βοηθήσω. Όχι, ευχαριστώ. Αχ, το πόδι μου, Χρήστε. Και παθά. Είμαι ένας φαντομάς, ξέρετε, και στον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό να έψαχνα να σας βρω τέτοια ομορφιά δεν την έβρισκα. Εγώ θα ήθελα να με πάρετε σπίτι σας να με κεράσετε ένα καφεδάκι. Μα δεν ξέρω ούτε το όνομά σας. Είναι πάρα πολύ απλό. Ονομάζομαι Τόμπρα.